στιγμή στην Ευρώπη. Έχουμε καταρχήν μια αύξηση νέων διαγνώσεων σε ορθοποιητικούς στον ιό του HIV στο 113%. Αυτό βέβαια αφορά αυξήσεις που εστιάζονται κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και συνδέονται με την έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης και πολύ και στην αντιδετροϊκή εισαγωγή. Οι καθυστερημένες διαγνώσεις, οι λεγόμενοι late presenters σε αυτά τα ποσοστά ανέρχονται στο 49%. Η μείωση των περιστατικών AIDS έχει φτάσει στο 48%. Αυτό δηλώνει ήδη ότι υπάρχει μια επιδημιολογική επιτήρηση η οποία υφίσταται κυρίως σε χώρες εκτός Ανατολικής Ευρώπης. Τι σημαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα πάντοτε η επιδημιολογική επιτήρηση από το κέντρο το οποίο θεωρείται επίσημο ότι δίνει τα στοιχεία αυτά στη λέγεται της μονάδας ειδικών λοιμόξεων, που είναι το κερκνό, καταγράφεται κάθε χρόνο μέχρι τη διαδρομή δεκάτου του ίδιου έτους. Επομένως, έχουμε τα στοιχεία του δεκαμήνου. Συγκριτικά, επομένως, βλέπουμε φέτος ότι έχουμε 792 νέα περιστατικά έναντι των 1058 περιστατικών που είχαμε πέρυσι για το ίδιο δεκάμινο. Σε αυτό πρέπει να πούμε ότι στα 792 περιστατικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων διαγνώσεων πέρυσι και φέτος, ενώ φέτος δηλώνεται μια μείωση, αφορά τους χρήστες υποφλέβειων ναρκωτικών ουσιών. Δηλαδή, αν σπάσουμε τα 792 περιστατικά, βλέπουμε ότι οι άντρες που κάνουν σεξ με άντρες φέτος διαγνώστηκαν στο 258 το πρώτο δεκάμινο, η χρήση των δοκτώριων ουσιών 230 έναντι 506 και η ιδεροπυρόπυλη 98 έναντι 115. Είδαμε ότι γίνανε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας κάπου το Κερκνό, όπου πραγματικά μιλάγανε την ανακούφιση και λέγανε ότι έχει μειωθήκαν οι νέες διαγνώσεις κτλ. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι συγκρατημένοι. Και αυτό γιατί. Καταρχήν μιλάμε για το δεκάμινο. Υπάρχει μια εκτίμηση από την ελληνική εταιρεία μελέτης περιπτώσεις του AIDS ότι θα κλειδώσουμε το 2013 γύρω στα 3 περιστατικά, νέο διάγνωσμα ένα δηλαδή. Και βέβαια το γεγονός ότι έχουμε 230 σε απόλυτο αριθμό μέχρι σήμερα χρήσεις των ενοφλέβειων ναρκωτικών ουσιών για εμάς είναι ένα υψηλό ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ μειούμενη τάση. Και θα έπρεπε να έχει μειούμενη τάση. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι η μείωση αυτό το περιστατικό οφείλεται και σε συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει και από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ασχολούνται με το HIV, αλλά και άλλες οργανώσεις, έχουν βγει προς τα έξω, συμμετέχουν σε προγράμματα μείωσης της βλάβης από τη χρήση, μοιράζουν αποστηρωμένο υλικό σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και προσπαθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε και να κοντρολάρουμε αυτή την έξαρση των νεοδιαγνωσμένων περιστατικών που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικότερα στην κατηγορία των ανθρώπων χρηστών με το πλέον ευρωπαϊκό νησιό. Βλέπουμε μία μείωση, αλλά η αναλογική πορεία της διετίας 11-12 με δηλωμένα περιστατικά 1041 χρηστών ενδοφλέβειων ναρκωτικών ουσιών, εκ των οποίων τα 63 έχουν εκδηλώσει AIDS και τα 42 έχουν καταλήξει, πρέπει να μας χτυπάει πολύ μεγάλο καμπανάκι. Και πρέπει να μας χτυπάει μεγάλο καμπανάκι γιατί δεν έχουμε καταρχήν τη δυνατότητα ακόμη να έχουμε πρόσβαση στους late presenters και βέβαια πίσω από όλα αυτά τα νεοδιαγνωσμένα περιστατικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον γρυφό αριθμό. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ληφθεί, άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν πάει να εξεταστούν και βέβαια μεταδίδουν τον ιό και αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε. Η πρόσβαση στην εξέταση για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και το έχουμε κάνει σημαία και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε σημαία. Είναι δωρεάν, είναι ανώνυμη, γίνεται σε φιλικό περιβάλλον, σε φιλικό ωράδιο. Οι απαντήσεις, οι ερωτήσεις είναι ρητορικές. Όχι, 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 όχι. Ενώ το σύνθημα, το φετινό είναι μηδενίζουμε τις διαγνώσεις, μηδενίζουμε τις θετικές διαγνώσεις,
Δηλαδή, ενώ το σύνθημα, το παγκόσμιο είναι μια τάση προς το μηδενικό, εμείς σε όλο αυτό το αυτονόητο, σαν Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι δωρεά, δεν είναι. Κοστίζει 9 ευρώ. Που γίνεται σε συγκεκριμένα κέντρα αγοράς. Όπου τα συγκεκριμένα κέντρα αγοράς μερικές φορές λειτουργούν με ωράριο κομμωτήριο. Σε ελληνικό περιβάλλον, όχι τις περισσότερες φορές. Οι ανακοινώσεις μερικές φορές και έχουν γίνει μάρτυρες και έχουν συνοδεύσει περιστατικά τα οποία έχουν πάει να πάρουν τα αποτελέσματά τους, πραγματικά καταλήγουν κάθε αναμνημεία, κάθε όχι. Για όλο αυτό, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάτι το, στο οποίο δεν τα όρια, έχουν ξεκινήσει από το 2010, ξεκίνησε η πράξη, το γρήγορο τες με το σάλιο, πέρυσι, τέτοια εποχή, ξεκίνησε και η θετική φωνή με το checkpoint ανάλογες διαγνώσεις, εξετάσεις δηλαδή, οι οποίες είναι δωρεάν, είναι ανώνυμες, ακολουθούν όλα αυτά τα όχι, προσπαθώντας να πατήσεις όλα αυτά τα όχι, με ωράρια τα οποία είναι εκτεταμένα, απευθύνονται σε πληθυσμούς οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται περιθωριοποιημένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κέντρα αγοράς. Και τα αποτελέσματα αυτών των διαγνώσεων, πολύ σύντομα θα σας πω, όσον αφορά την πράξη, ότι την 1η-1η του 2013 μέχρι 15 Νοεμβρίου του 2013 εξετάσαμε 5.263 άτομα σε διάφορες δομές της πράξης, στα πολυιατρία μας, στα κέντρα υπαίδευσης και τους αστέγους, μέσα στις κινητές μονάδες μας και ανιχνεύσαμε 41 θετικά άτομα. Επομένως, για αυτά τα άτομα, τα δημογραφικά στοιχεία μας λένε ότι εξετάστηκαν καταρχήν ηλικίες κάτω των 25 ετών 972 άτομα, ηλικίες 25 με 45 ετών 3.552 άτομα και πάνω από αυτά 45 739 άτομα. Αυτοί οι οποίοι παρουσίασαν στη φορά υψηλού ρίσκου από τους εξεταζόμενους και το δήλωσαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ήταν 2.428 άτομα. Στο ερώτημα αν είχαν κάνει προηγούμενη εξέταση, σχεδόν οι μισοί είχαν ξανεξεταστεί, ενώ οι άλλοι μισοί δεν είχαν εξεταστεί, που για μας αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Γιατί δεν εξετάστηκαν, και εδώ πέρα βέβαια δεν θα θέλαμε να σας κουράσουμε, αλλά οι αναλύσεις των στοιχείων δείχνουν ότι δεν είχαν εξεταστεί γιατί φοβόντουσαν, δεν είχαν εξεταστεί γιατί κανένας δεν τους έδινε εγγύηση για το πώς μετά θα ανακοινωθεί αυτό το αποτέλεσμα και σε ποιους θα ανακοινωθεί. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι εξετάσαμε άτομα από τον γενικό πληθυσμό τα οποία ήταν στην Αθήνα να εξεταστούν, αποφεύγουν δηλαδή να εξεταστούν στις πόλεις στις οποίες ζουν, γιατί έχουμε να κάνουμε με κλειστές κοινωνίες και, και συνήθως στις υπηρεσίες όπου θα μπορούσαν να απευθυνθούν τα πρόσωπα τις περισσότερες φορές είναι συγγενικά. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με, με κλειστά αποτελέσματα τα οποία στην ουσία φανερώνουν την ταυτότητα του θετικού. Από τα 5.263 περιστατικά, οι 3.151 ήταν Έλληνες και Ελληνίδες, ενώ τα υπόλοιπα άτομα προέρχονταν από διάφορες εθνικότητες και Ευρωπαίοι πολίτες βέβαια. Αυτό που μας δίνει μια αίσθηση της κατάστασης είναι η τηλεφωνική γραμμή η οποία λειτουργούμε, η οποία είναι, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Λαμβάνουμε κλήσεις οι οποίες περνάνε τις 5.000 μέσα σε ένα μεσοδιάστημα 11 μηνών. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως ερωτήματα που αφορούν το HIV αλλά και άλλα σεξουαλικότητα δεδομένα νοσήματα. Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί, πώς μπορεί να κάνει την εξέταση, τι μπορεί να κάνει για να μπορέσει να προφυλαχθεί και βέβαια παίρνει όλη την ενημέρωση η οποία είναι απαιτούμενη. Και βέβαια με προληπτικό αλλά και μερικές φορές παρεμβατικό χαρακτήρα με την έννοια του ότι μέσα από τη τηλεφωνική γραμμή οθούμε τον κόσμο να εξεταστεί στα διάφορα σημεία που γίνονται οι εξετάσεις, είτε στις δομές της πράξης, είτε στις κινητές μονάδες, είτε και στο checkpoint το οποίο υπάρχει στο ξύρι. Αυτό το που είναι ενδεικτικό είναι ότι σε περιόδους υψηλής έξαρσης, και θα θυμίσω τότε όπου είχαν βγει οι φωτογραφίες των γυναικών στο διαδίκτυο, η τηλεφωνική γραμμή της πράξης χτύπησε κόκκινο. Και αυτό γιατί.
Γιατί αυτό που ευελπιστούσαν τότε οι πολιτικοί να κάνουν, δηλαδή στην ουσία να φυπνήσουν τον κόσμο και γι' αυτό βγάλανε τις φωτογραφίες των γυναικών στο διαδίκτυο, στην ουσία έφερε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι υπήρξαν πελάτες στους οίκους ανοχής ή στους δρόμους όπου οι γυναίκες αυτές σύμπραζαν, μπήκαν στην διαδικασία να πάρουν τηλέφωνο, φοβούμενοι καταρχήν ότι μπορεί να έχουν κολλήσει, και από την άλλη βέβαια φοβούμενοι ότι θα έπρεπε να τους δώσουμε μία εγγύηση για το πού θα πρέπει να πάνε να εξεταστούν, έτσι ώστε τουλάχιστον να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους. Δηλαδή, αυτό που λέγανε ότι θα αφυπνιστούν οι πολίτες και ότι τελικά θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να παρωθήσουν τον κόσμο να δείξει τα μάτια του, στην ουσία έκλεινε μάτια, έκλεινε στόματα και έκλεινε καρδιά. Τι κάνουμε τώρα. Διανύουμε, τελειώνουμε την εξέταση, την ευρωπαϊκή εξέταση, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τον HIV. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 400 οντότητες, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, δημόσιοι φορείς, δήμοι κτλ. Συμμετέχουν σε όλη την Ευρώπη σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εξέτασης για τον HIV. Ο στόχος ποιος είναι, να δείξουμε στον κόσμο ότι ανοιχτά θα πρέπει καταρχήν να αποστιγματίσει την εξέταση και να την εντάξει την εξέταση για τον HIV στο ιατρικό του πρωτόκολλο από τη στιγμή που είναι οι πολίτες ενεργάς σεξουαλικοί. Και βέβαια στην Ελλάδα το φέραμε εδώ οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που στην ατζέντα μας έχουν τα θέματα του HIV, η θετική φωνή, το κέντρο ζωής και οι πράξεις. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να ανοίξουμε σε ωράρια φιλικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες τις δομές μας, στις κινητές μας μονάδες, σε σημεία κεντρικά όπως είναι η Βαρβάκιος Αγορά, να ανοίξουμε την εξέταση και να πούμε στον κόσμο και παρακολουθήσαμε τον κόσμο να έρθει να εξεταστεί. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν κλείσει μία εβδομάδα και έχουν γίνει 971 τεστ. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός. Ανιχνεύτηκαν, κάναν ανίχνευση αντισωμάτων θετικών σε 13 άτομα. Είναι ενδεικτικό πάλι ότι τα 13 αυτά άτομα, τα 12 για να είμαι ακριβής, συνδέθηκαν απευθείας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις μονάδες θετικών λοιμόξεων, μόνο ένα άτομο αρνήθηκε. Και βέβαια τα περισσότερα στοιχεία για την ανθρωπολογία αυτής της εξέτασης και για το πώς τελικά κατευθύνθηκε και κατανεμήθηκε μέσα στα κέντρα μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ανακοινώσουμε στο μεταδελτίο τύπου. Εκεί που θα πρέπει να μείνουμε είναι στο γεγονός ότι δεν πρέπει στις πλάτες των μη κυβερνητικών οργανώσεων να πέφτει, να πέφτει το σημαντικό θέμα της πρόληψης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να δείξουν τον δρόμο, μπορούν να ανοίξουν τα μονοπάτια. Από εκεί και πέρα όμως, τα θέματα της πρόληψης και την εξέταση εμείς τη βάζουμε μέσα στην πρόληψη, γιατί όσο πιο γρήγορα μπορεί να διαγνωστεί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι θετικός στον ιό του HIV, θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για να μειώσουμε τον επιπλανασμό της νόσου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν και νέες πολιτικές αποφάσεις και αποφάσεις οι οποίες δεν είναι κοστοβόρες. Δηλαδή, το να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, συστηματική. Το να υπάρχει συστηματική επιτήρηση μέσα στις φυλακές. Το να μπορέσουν επιτέλους να συνομιλήσουν τα Υπουργεία, τα οποία το καθένα ακολουθεί την ατζέντα του. Είτε είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, είτε είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε είναι το Υπουργείο Υγείας, επιτέλους σε μια οριζόντια γραμμή θα μπορούσαν να και το οικονομικό. Θα μπορούσαμε σε μια οριζόντια γραμμή πραγματικά να δώσουμε κάθετες λύσεις στο θέμα χωρίς να υπάρχουν υψηλά κονδύλια για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Μας τρομάζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εν ώψη της ελληνικής προεδρίας το μεταναστευτικό είναι πρώτο στην ατζέντα σε όλα τα επίπεδα. Και γιατί μας τρομάζει, γιατί αυτό μας χτυπάει άλλο ένα καμπανάκι. Επειδή το μεταναστευτικό, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση, όπως όλα τα θέματα τα οποία θεωρεί καυτή πατάτα, τα αντιμετωπίζει φοβικά. Τι σημαίνει, περιμένει δηλαδή να σκάσει το πρόβλημα, περιμένει να
διουργωθεί το ζήτημα και μετά από εκεί και πέρα, με πανευματικές λύσεις, με λύσεις της τελευταίας στιγμής που τις περισσότερες φορές είναι επικίνδυνες και σας παραπέμπω στην ιδιωτική διάταξη, στην κατάργηση, στην επανενεργοποίηση, κάνει βηματισμούς οι οποίοι τις περισσότερες φορές μας πάνε πίσω δεκαετίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.